Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Γι' αυτό και η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής αποφάσισε να προχωρήσει σε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού. Η Ελλάδα όσον αφορά την υπογεννητικότητα είναι από τις χώρες οι οποίες πλήττονται περισσότερο, γενικότερα στην Ευρώπη. Έχουμε ένα δίκτυο γονιμότητας που είναι κοντά στο 1,3 και εμείς μαζί με την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία είμαστε οι χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και το οποίο θα φανεί στα επόμενα 30 χρόνια. Οι προοπτικές μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι η Ελλάδα μικραίνει και ταυτόχρονα γερνάει. Οι αιτίες υπογεννητικότητας είναι πάρα πολλές, τις κάνει να εμφανίζονται εντονότερα η οικονομική κρίση. Η πρώτη αιτία είναι η δυσκολία στην οικονομική αποκατάσταση των ζευγαριών, η θέση της οικογένειας, η σχέση των μελών μέσα στην οικογένεια έχει αλλάξει, έχει δημοκρατικοποιηθεί, η γυναίκα συνεισφέρει πάρα πολύ στην οικογένεια, πολλά ζευγάρια πρέπει να πάνε να δουλέψουν πολύ μακρύτερα από την πόλη που μένουν στον τόπο εργασία τους. Ο χρόνος αυτός είναι πολύτιμος, τους κουράζει πάρα πολύ να πάνε και να έρθουν, ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουν σε ένα σημείο να κάνουν καριέρα, αποκτούν πάρα πολλά προσόντα και αυτό καθυστερεί την ηλικία στην οποία παντρεύονται και στην οποία ξεκινούν να κάνουν παιδιά. Η σκέψη για δεύτερο παιδί τους κάνει να αμφιβάλλουν αν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις ανάγκες των παιδιών αυτών στο μέλλον. Οι γυναίκες πλέον κάνουν καριέρα και είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν μια καριέρα για να κάνουν παιδί, να γυρίσουν στην οικογένεια γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναβρούν τη δουλειά που θα έχουν αργότερα. Κυρίως αυτά είναι τα αίτια τα οποία συντείνουν στην υπογονιμότητα στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας που σκέφτεται το ζευγάρι να προχωρήσει στη γέννηση ενός παιδιού? Τα περισσότερα ζευγάρια αργούν να κάνουν οικογένεια, αργούν να παντρευτούν και κατά συνέπεια αργούν να κάνουν και παιδιά. Η μέση ηλικία των γυναικών οι οποίες μένουν έγκυες σήμερα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 31 με 32 έτη. Ενώ παλιότερα, 40 χρόνια πριν, ήταν 26 χρόνια. Αυτό έχει σαν συνέπεια, πρώτον, οι γυναίκες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να μείνουν έγκυες και δεύτερον, οι εγκυμοσύνες τις οποίες αντιμετωπίζουν αργότερα να επιπλέκονται με προβλήματα τα οποία δεν θα τα είχαν μείνει έγκυες 10-15 χρόνια νωρίτερα. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ανατραπεί το πρόβλημα αυτό? Οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο και αφορούν θέματα στρατηγικής. Έχουν δείξει οι χώρες της Σκανδιναβίας ποιες πρέπει να είναι και οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να είναι όχι αποσπασματικά μέτρα με μπόνους στη γέννηση κάθε παιδιού, αλλά θα πρέπει να είναι στοχευμένα και γενικευμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας, μακροπρόθεσμα και ειδικότερα τα πρώτα βασικά χρόνια όπου οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφερθούν για να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Μέτρα τέτοια είναι πρώτον η δημιουργία ευρωπονηπιακών σταθμών, η στήριξη της οικογένειας στα πρώτα χρόνια ζωής τους με οικονομικά κριτήρια και οι μακροχρόνιες άδειες τόσο στη μητέρα όσο και στον πατέρα για να υποστηρίξουν την ανατροφή των παιδιών. Επίσης, μπόνους τα οποία μπορούν να δοθούν μακροπρόθεσμα στις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά χαμηλότοκα δάνεια για να χτίσουν σπίτι, να προχωρήσουν την οικογένειά τους, τις σπουδές των παιδιών τους, αλλά και την αποκατάστασή τους την εργασιακή. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν μακροπρόθεσμα την οικογένεια και όχι μεμονωμένα μπόνους στη γέννηση κάθε παιδιού όπως γίνεται σήμερα. Αλλά πλέον ειδικοί επ' αυτού θα πρέπει να καταρτήσουν ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα έχει ως στόχο τη γενικότερη υποστήριξη της γονεϊκότητας και της γονιμότητας στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής θεωρεί το ζήτημα αυτό ως κεντρικό ζήτημα στο οποίο μπορεί να παρέμβει αυτή από τη δικιά της πλευρά όσο και άλλες και άλλοι επιστημονικοί φορείς έτσι ώστε να γίνει μεγάλη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και να ευαισθητοποιηθεί και ο κρατικός μηχανισμός, τα κόμματα ώστε να δώσουν λύσεις και να προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
Εμείς διοργανώνουμε για πρώτη, ως πρώτη δράση μια ημερίδα την Κυριακή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου έχουν κληθεί να μιλήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και γνωρίζουν τα θέματα αυτά από κοντά σε όλη τη λεπτομέρεια. Η γνωριμία μας με αυτούς έχει στόχο πρώτον να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα, διότι όσο πιο βαθιά μπούμε στο πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το κατανοήσουμε και να προτείνουμε κάποια λύση. Αυτή είναι η πρώτη δράση την οποία θα κάνουμε. Με τα αποτελέσματα αυτής της ημερίδας θα κινητοποιηθούν στα μέλη μας, τα οποία είναι παιδίατροι, νεογνωλόγοι και μευτήρες γυναικολόγοι, οι οποίοι με τη σειρά τους θα θέλαμε να επηρεάσουν τον κόσμο τον οποίο βλέπουν, τον πληθυσμό τον οποίο βλέπουν, το περίγυρό τους, αυτό να επεκταθεί σιγά σιγά, να γίνει κοινωνός μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, έτσι ώστε να υπάρξουν αυτές οι κατάλληλες παρεμβάσεις, η κατάλληλη σπίθα μέσα στην κοινωνία, η οποία σιγά σιγά θα ανάψει και θα λαβαδιάσει, προτείνοντας και ενεργοποιώντας τον πληθυσμό αλλά και τα πολιτικά κόμματα να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για το έθνος μας.